Είμεθα στον αστερισμό της τεχνολογίας με την Ολγίνα Σαντίκου, η οποία, πρόσεξε τώρα, εσένα φορά. Γιατί εμένα? Διότι είναι, λέει, τώρα πια η μόδα, οι επιδείξεις μόδας, οι σχεδιαστές μόδας, οι μόδιστροι αυτοί που σχεδιάζουν ρούχα κτλ. Θα το κάνουν σε εικονική πραγματικότητα, σε avatar. Όχι δηλαδή στο χαρτί έτσι. Δεν ξέρω. Θα ντύνουν φιγούρες, ας πούμε, ψηφιακές και θα τις βλέπεις εσύ. Δεν έχω καταλάβει. Δεν ξέρω. Πάντως, 78 δισεκατομμύρια λέει θα είναι ο τζίρος αυτής της βιομηχανίας. Μας τρελάνε. Και έχει και κάτι όργανα, λέει, μεταμοσχεύσεων που θα πηγαίνουν, έρχονται από το νοσοκομείο στο άλλο, από αυτό που το κόβουν σε αυτό που το πάνε, για να το περάσουν με ντρόν, για να πηγαίνει γρήγορα. Τεχνολογία. Τεχνολογία. Η ψηφιακή μόδα ανατρέπει τη βιομηχανία ενδυμάτων και κάνει θράψη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εν μέσω της πανδημίας, στις επιδείξεις μόδας, οι σχεδιαστές επιλέγουν avatar, όπου τα ντύνουν με ψηφιακά ρούχα. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και όσοι επιθυμούν να γίνουν σχεδιαστές μόδας εικονικής πραγματικότητας μπορούν να σπουδάσουν στο πρώτο Πανεπιστήμιο Δημιουργίας της Τέχνης στην Αγγλία, όπου θα ξεκινήσει τα μαθήματα τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Η ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτησή μας από την τεχνολογία και ο έντονος προβληματισμός για το περιβάλλον έχουν δημιουργήσει το κατάλληλο έδαφος για να αναπτυχθεί ο νέος αυτός κλάδος. Η παγκόσμια αγορά επαυξημένης πραγματικότητας προβλέπεται να αγγίξει τα 72,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το ψηφιακό στυλ θα μπορούσε να γίνει η επόμενη mainstream τάση, ειδικά εάν αναλογιστούμε πως κάποια ρούχα χρησιμοποιούνται μονάχα μία φορά. Η επαυξημένη πραγματικότητα θα εφαρμοστεί σύντομα και θα αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Η τεχνολογία διαμορφώνει τον σύγχρονο κόσμο και τον τομέα της υγείας. Η εταιρεία Mission Go δημιούργησε μια υπηρεσία παράδοσης μεταμόσχευσης οργάνων με ντρόν μέσα σε μόλις 30 λεπτά. Η χρήση ντρόν καθιστά δυνατή τη διεξαγωγή εναέριων παραδόσεων σε μέρη όπου οχήματα δεν έχουν πρόσβαση. Το σύστημα παρακολούθησης χρησιμοποιεί την μηχανική εκμάθηση για τη βελτιστοποίηση και την επιβεβαίωση της αποστολής των οργάνων. Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη. Το αίτημα δίνεται online και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την κατάστασή της λεπτό προς λεπτό ηλεκτρονικά. Μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 100 μεταφορές στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κοντινές αποστάσεις. Δεδομένης της πραγματικής πρόκλησης για την έγκαιρη παράδοση οργάνων και της δυσκολίας παρακολούθησης της κατάστασής τους, καθώς μεταφέρονται, η τεχνολογία αυτή θα αλλάξει εντελώς τη σημερινή κατάσταση.